Αγαπητοί φίλοι του Κιθαρολόγιου, χαίρετε. Στην μαγευτική, πανέμορφη Ρόδο θα μεταφερθούμε απόψε για να συναντήσουμε έναν εξαίρετο καλλιτέχνη που τιμά τον χώρο της κιθάρας και όχι μόνο, όπως θα διαπιστώσετε συντόμως. Κοντά μας, ο καλός φίλος Στάθης Σκανδαλίδης. Στάθη, καλώς ήλθες στο Κιθαρολόγιο. Καλώς σας βρήκα, φίλε Γιώργο, και όλους τους φίλους του Κιθαρολόγιου. Χαίρομαι πάρα πολύ, με τιμά η πρόσκληση. Ευχαριστώ. Η αλήθεια, Στάθη, ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή συζήτηση, διότι λόγω της αποστάσεως συναντιόμαστε λίγο πιο σπάνια από άλλους συναδέλφους και σαφώς σπανιότερα από ό,τι θα επιθυμούσα προσωπικώς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πες μας μερικά λόγια για το ξεκίνημά σου. Ωραία. Ξεκίνησα την κιθάρα ανακαλύπτοντάς την μέσα σε ένα δουλάπι στο σπίτι, γιατί έπαιζε ο πατέρας μου ερασιτεχνικά. Οπότε, σε ηλικία 13 ετών, είπα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα. Κάτι έπαθα, ας πούμε, και δεν μπορούσα να το αφήσω πολύ απλά από τα χέρια μου. Και μετά, στα 15, κατάλαβα ότι πρέπει να συνεχίσω τις σπουδές πιο σοβαρά, ας πούμε, στο 2. Και από εκεί έτσι ξεκίνησε, ήταν, ας πούμε, δηλαδή στην ουσία στο γυμνάσιο ξεκίνησα τις σπουδές της κιθάρας. Αρχικά σαν αυτοδέκτος και μετά με αρκετή μαθήματα και δουλειά. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν κάποιος πιάνει ένα όργανο, στην αρχή του αρέσει και μετά σκέψεις για ίσως επαγγελματική αποκατάσταση ή για ένα όργανο που θέλεις να ασχοληθείς για την υπόλοιπη ζωή σου με αυτό, πότε άρχισαν να δημιουργούνται? Σίγουρα τώρα σε εκείνη την ηλικία δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει επαγγελματική αποκατάσταση, τι σημαίνει η δουλειά του να είναι κάποιος επαγγελματικά κιθαρίστας. Σαφώς και το αγνώρισα, αλλά ήξερα ότι απλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Δηλαδή, όλα τα άλλα μου φαινόντουσαν, τα αντικείμενα στο σχολείο μου φαινόντουσαν δευτερεύουσα σημασία. Και αυτό έγινε πρωταρχικό. Οπότε ήταν σαν να, ακολούθησα τον δρόμο μου, σαν υπνοτισμένο λίγο, νομίζω. Ίσως με ένα κινδύνο, δεν ξέρω με τι, αλλά ήταν ότι κατάλαβα ότι αυτό θέλω να κάνω και τίποτα άλλο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, και ό,τι άλλες ευκαιρίες υπήρχαν, ό,τι άλλες σχολές περνούσα ταυτόχρονα στο πανεπιστήμιο εκτός από το τμήμα μουσικών σπουδών που πέρασα, δεν κάνονταν σαν να μην υπήρχαν, ας πούμε, οι υπόλοιπες σχολές που μπορούσα να πιάσω. Αλήθεια, μίλησε μας λίγο για τους δασκάλους σου, για τις σπουδές σου μέχρι να φτάσεις στο Μουσικό Πανεπιστήμιο. Ναι, είχα την τύχη να έχω έτσι, αρκετούς και αρκετά πολύ καλούς δασκάλους και είναι τύχη πραγματικά αυτό. Στη Ρόδο ξεκίνησα με τον Γιώργο Διακοσάβα και ολοκλήρωσα τις σπουδές μέχρι το πτυχίο μαζί του. Μετά στην Αθήνα, όταν πέρασα πια σαν φοιτητής στο τμήμα μουσικών σπουδών, συνέχισα για 2 χρόνια με τον Ιάκωβο τον Κολανιά και μετά ολοκλήρωσα τις σπουδές μέχρι το δίπλωμα, έκανα και διπλωματικό με τον Κώστα τον Κοτσιόλη. Στο Νέο Δύο Θεσσαλονίκης και στο Δύο Αθηνών. Μετά συνέχισα στη Γερμανία τις σπουδές. Συνέχισα στην Ακαδημία στον Ντάρμστατ με τον Τίλμαν Χόπστοκ. Με συγγνώμη για τη διακοπή. Παράλληλα με τις σπουδές κιθάρας ήσουν και φοιτητής στο τμήμα μουσικών σπουδών, στο ΕΚΠΑ. Ήμουν και στο τμήμα μουσικών σπουδών, ναι, στην Αθήνα και θεωρητικά φυσικά έκανα με τον Παναγιώτη Αθάνη και τον Ιωσή Παπαδάτο. Έκανα αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα, τα γνωστά που κάναμε. Και μετά οδηγήθηκες έξω, έτσι. Ναι, μετά οδηγήθηκα έξω. Ήθελα να συνεχίσω και περαιτέρω τις σπουδές. Και πήγα στη Γερμανία, στην Academy for Tone Kunst, στο Darmstadt, με τον Τίλμαν Χόπστοκ. Και παράλληλα πέρασα και σε ένα δεύτερο πανεπιστήμιο, στο Düsseldorf, στο εκεί πέρα μουσικό πανεπιστήμιο, με τον Χωακίν Κλέρτς. Όπου διαπίστωσα με τα έκπληξη ότι δεν γίνονταν να είμαι ταυτόχρονα φοιτητής σε 2 πανεπιστήμια και αναγκάστηκα να ξεγραφτώ. Οπότε δεν ολοκλήρωσα, δεν πήρα το πτυχίο δυστυχώς και από τον Τίλμαν στον Ντάρμστατ. Ολοκλήρωσα τις σπουδές με τον Χωακίν στον Ντίσσελντορφ. Εκεί ήταν το επίπεδο το
Των σπουδών ήταν bachelor ή είχες τελειώσει εδώ, οπότε πήγες για master στο Ντίσεντορφ? Ναι, ωραία ερώτηση αυτή, και τώρα ανοίγουμε ένα θέμα που ίσως είναι φλέγον και για πολλούς συναδέλφους. Θα ενδιαφέρει πολλούς και νέους συναδέλφους. Είχα τελειώσει το bachelor, ήταν η μουσικολογία στην ουσία, έτσι. Μετά αναγνωρίστηκε και σαν integrated master, σαν ενσωματωμένο master, επειδή ήταν πενταετούς φοιτησής στη σχολή. Όταν πήγα λοιπόν στην Γερμανία, εγώ έδωσα και πέρασα, ήθελα να περάσω στο μεταπτυχιακό επίπεδο, θεώρησα. Και σε αυτό πέρασα στο Darmstadt. Ενώ στο Düsseldorf πέρασα στο προπτυχιακό, με βάλανε στο τελευταίο έτος. Μου λένε, εντάξει, παίζεις, μας αρέσει όπως παίζεις, αλλά δεν μπορούμε να σε βάλουμε στο μεταπτυχιακό, γιατί βλέπουμε το πτυχίο σου είναι η μουσικολογία. Ξέρουμε ότι σπούδασε, έκανες πολύ ωραία σπουδά στην κιθάρα, τελείωσε με τον Κώστα, τι ωραία, τι καλά, αλλά το βασικό πτυχίο σου είναι στη μουσικολογία, οπότε θα σε βάλουμε να πάρεις τον bachelor. Και αυτό μου βγήκε τελικά σε καλό, γιατί πολλοί συνάδελφοι που πήγαν και κάνουν απευθείας ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, μετά στην Ελλάδα όταν θέλησαν να εργαστούν, επειδή δεν είχαν βασικό πτυχίο με ειδίκευση στην κιθάρα, το βρήκανε μπροστά τους και ταλαιπωρήθηκαν. Αρκετά γι' αυτό δηλαδή, στην αποκατάσταση. Εκείνη τη στιγμή εγώ το θεώρησα σαν ατυχία, ας πούμε. Μα γιατί να μην περάσω και στα δύο μεταπτυχιακά και να πάρω δύο μεταπτυχιακά ταυτόχρονα με μία απληστία. Αλλά τελικά ήταν, νομίζω, αρκετά τυχερό αυτό που συνέβη. Ούτως ή άλλως μετά έκανα μεταπτυχιακό στο Μοτσαρτέο, μου συνέχισα εκεί πέρα. Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Και βλέπουμε πόσο πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς και κοινούς μας φίλους και γνωστούς, όπως πιθανόν να ξέρεις. Το γνωρίζω, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση και η σημείωση που έκανες. Εδώ, έτσι ακαδημαϊκά ρωτώντας, δεν είναι λίγο άδικο να έχεις ένα πτυχίο από ένα σοβαρό ελληνικό πανεπιστήμιο, το καποδιστριακό πανεπιστήμιο, και να μην αναγνωρίζουν επειδή είναι διαφορετικού τύπου, ας πούμε, η σπουδή σου σε αυτό? Δηλαδή, εδώ γνωρίζουμε... Παρακαλώ, ναι, ολοκλήρωσε την ερώτηση. Ναι. Εδώ γνωρίζουμε ότι μπορείς να περατώσεις, να πάρεις ένα bachelor σε έναν τομέα και μετά το μεταπτυχιακό σου να είναι αρκετά διαφοροποιημένο. Πόσο μάλλον να έχεις τελειώσει ένα μουσικό πανεπιστήμιο, έστω και αν είναι μουσικολογία, και ξέρουμε όλοι ότι μέχρι τώρα είναι αρκετά θεωρητικού, έτσι, αντικειμένου, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πανεπιστήμιο, ένα καλό πανεπιστήμιο που προσφέρει αρκούντος και πενταετής και διπενταετής πανεπιστημιακές σπουδές. Δεν είναι λίγο άδικο αυτό? Είναι άδικο, και είδαμε ότι το βρήκανε μπροστά τους όσοι συνάδελφοι τελείωσαν μια μουσικολογία ή παλιά το Μακεδονίας πριν δώσει ειδικεύσεις και μετά είχαν ένα μεταπτυχιακό, ότι δεν μπορούσαν να εργαστούν, ας πούμε, σε ένα μουσικό σχολείο. Δεν τους αναγνωρίζανε το γεγονός ότι αυτό, δηλαδή δεν είχαν... Τώρα έχει αλλάξει αυτό, Στάθη. Αυτό έχει αλλάξει στις μέρες μας. Σήμερα στις μέρες μας πλέον απαιτείται, αν κάποιος θέλει να δουλέψει, ας πούμε, σε ένα μουσικό σχολείο, ότι πρέπει να έχει και βασικό τίτλο σπουδών οπωσδήποτε, και μετά αν έχει και μεταπτυχιακό, έχει καλώς μοριδευτείτε αναλόγως. Τώρα, αν κάποιος έχει μεταπτυχιακό στην κιθάρα, διδακτορικό στην κιθάρα, αλλά δεν έχει τον βασικό τίτλο, δυστυχώς δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου. Δηλαδή, αν έχει δίπλωμα από το... Ο Δίο θα έχει την τύχη να δουλέψει σαν ταφέψιλον, αλλά δυστυχώς οι πιθανότητες του θα είναι πολύ λιγότερες. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τα ίδια ουσιαστικά προσόντα και να ταλαιπωριέται για τέτοια ζητήματα. Οπότε, καλά είναι να τα λάβει υπόψη. Τώρα, πριν πολλά χρόνια, όταν σπούδασα εγώ, αυτά ήταν μάλλον ευτυχείς συγκυρίες πως έκατσαν σε μένα, γιατί και εγώ πήγαινα κατευθείαν για μεταπτυχιακό και θα είχα και εγώ πρόβλημα. Επίτρεψέ μου να πω εγώ λοιπόν στους αγαπητούς θεατές και ακροατές της εκπομπής ότι, παρότι η σεμνότητά σου υπαγορεύει να λες ότι ήσουν αρκετά τυχερός, εγώ που σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια ξέρω ότι η εργατικότητά σου βοήθησε πάρα πολύ στο αποτέλεσμα. Είσαι ένας πολύ εργατικός καλλιτέχνης, πάντα στους κοινούς γνωστούς και στην παρέα συζητιόταν αυτό και συζητιέται, ότι είσαι ένας εργάτης, ένας εργάτης της τέχνης, και εγώ χαίρομαι γι' αυτό και σου απονέμω και έναν μικρό θαυμασμό ή μεγαλύτερο ή μεγάλο θαυμασμό για αυτές σου τις προσπάθειες.
Ένας από τους λόγους, λοιπόν, αγαπητέ Στάθη, που ήθελα πολύ αυτή τη συζήτηση, μια και την είχαμε συζητήσει καιρό, αλλά κάποιες συγκυρίες έτσι δεν βοηθούσαν να γίνει, ήταν και η μετέπειτα ενασχόλησή σου και συμπόρευση μαζί με την κλασική κιθάρα, ενός οργάνου που το βλέπω τώρα δίπλα σου, πολύ αγαπημένου για τον ήχο του, πολύ αγαπημένου για το ρεπερτόριό του, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους τους κιθαριστές. Εγώ, ας πούμε, ομολογώ ότι έχω γενικές γνώσεις γι' αυτό και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσεις πώς προέκυψε το λαούτο στη ζωή σου, πώς σου προσφέρθηκαν, πώς αναζήτησες σπουδές γι' αυτό, αν χρειάζεται εξειδίκευση, αν ήταν προσωπική σου αναζήτηση. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας τα πεις και να μας δείξεις και λιγάκι το όργανο πιο συγκεκριμένα. Έχεις το χρόνο να το κάνεις και θα σε ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Προσωπικά τώρα το ενδιαφέρον για την παλιά μουσική ξεκίνησε και από το Πανεπιστήμιο. Είχα καθηγητές όπως τον Ιώνα Ζώτο και τον Απόστολο Κώστη που μας έκαναν παλιά μουσική. Ο Κώστης μας έκανε για τη μουσική του Μεσαίωνα, ο Ζώτος μας έκανε για τη μουσική της αναγέννησης του Μπαρόκ και τις μετέπειτες. Και είχαμε πολλές ακροάσεις. Μας έβαζαν, δηλαδή μας φέρανε οι άνθρωποι και δίσκους και ακούγαμε την μουσική και ήταν ιδίως παιγμένο από τα όργανα εποχής, γιατί φυσικά γνωρίζαμε όλοι στη διάρκεια των σπουδών μας, είχαμε παίξει το ρεπερτόριο είτε από την μπαρόκ κιθάρα, είτε διασκευές από έργα του Μπαχ και του Βάις, είχαμε κάποια ή των βιουχουαλιστών, είχαμε κάποια ιδέα, ας πούμε, τι γίνεται, αλλά ο ήχος από τα αυθεντικά, ας πούμε, όργανα, ήταν κάτι διαφορετικό. Μετά, όταν έκανα και θεωρητικά στο Οδιανότερα Θεωρητικά, ο καθηγητής μου, ο Παναγιώτης Αδάμ, που ασχολείται με την παλιά μουσική, μου έγραφε κασέτες. Μου είχε γράψει τους δύο σημαντικότερους, ίσως, από την προηγούμενη σχολή, τον Τζούλιαν Μπριμ και τον Πολ Οντέτ. Οπότε, μπορώ να πω ότι από τότε είχα μείνει έτσι εκστατικός στο άγχος, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Το λαούτο του Τζούλιαν Μπριμ ήταν ένα υβρίδιο, βέβαια, ανάμεσα στη κιθάρα και σε λαούτο. Επειδή χρησιμοποιούσε λίγο, έπαιζε με την τεχνική που έπαιζε και η κιθάρα ο Τζούλιαν Μπριμ. Οπότε είχε λίγο πιο σκληρές χορδές, πιο χοντρά καπάκια, έμοιαζε λίγο σαν κιθάρα μεταμφιεσμένη σε λαούτο. Αλλά ο ήχος ήταν όμως φοβερά γοητευτικό το παίξιμο και ασύλληπτα. Ο ήχος πια όμως, ιδίως στον Πολ Οντέτ, που ήταν ένα κανονικό λαούτο, αντίγραφο δηλαδή. Οργάνων που βρίσκονται σήμερα σε μουσεία και με τις κατάλληλες χορδές ήταν πολύ, μπορώ να πω, λες, αυτό τώρα η μουσική πραγματικά μιλάει και αναπνέει κανονικότατα όπως πρέπει, ένιωθες, λες, κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Και αυτά ήταν τα πρώτα ερεθίσματα, αλλά πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να το προσπαθώ να το καταπνίξω μέσα μου και μέχρι που πήρα την απόφαση ότι εντάξει, ας αγοράσω ένα λαό, δεν γίνεται. Αλλιώς, ας πούμε, για ποιο λόγο να... έτυχε να πιάσω και κάποια όργανα στα χέρια μου, δηλαδή το καλό, ας πούμε, στις σπουδές στο εξωτερικό είναι ότι σου δίνουν και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, στο ένα πανεπιστήμιο έφερνε ο καθηγητής που μας έκανε παλιά μουσική, μας έκανε σημειογραφία, ταμπλατούρες και όλα αυτά, έφερνε μια κιθάρα του 1815, ας πούμε. Ω, έλεγες, μα τείχος είναι αυτός, κάτι καινούριο, έβλεπες μια ρομαντική κιθάρα όπως είναι. Μετά, στο Μοτσαρτέο μπορούσε να δανειστείς λαότερο, να το πάρεις σπίτι σου για ένα εξάμηνο, να το κάνεις σαν μάθημα επιλογής ή να διανυστείς μια μπαρόκ κιθάρα, είχες την ευκαιρία ή ένας εφοιτητής σου είχε μια θεόρβη. Έπαιζες, έλεγες, πω, τι ήχος είναι αυτός. Δηλαδή, ωραία, είναι πολύ συγγενικός προς τις κιθάρες, αλλά ήταν αλλιώς. Μιλάνε αλλιώς αυτά τα όργανα. Δηλαδή, το ηχείο που έχει αυτό το σχήμα σε συνδυασμό τώρα με το υλικό των χορδών, το μήκος των χορδών, είτε πολύ μεγάλο είτε πολύ πιο μικρό από τις κιθάρες, δίνουν άλλο χρώμα. Πολύ έτσι, σίγουρα νομίζω γοητεύει και ιδίως πάνω στη μουσική όταν το συνδυάσεις, η μουσική της εποχής τραβάει πάρα πολύ. Πιστεύω όχι εμένα τον καθένα μας. Οπότε ναι, παρήντηλα, ήρθανε, το πρώτο όργανο δεν ήταν πολύ καλό, ήταν από την Αγγλία, το δεύτερο ήταν από τη Ρουμανία, είμαι πολύ χαρούμενος, το έχω ακόμα. Και αυτή ήταν η πορεία λίγο πολύ στο πώς να το αποκτήσω στα χέρια μου. Μετά έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορώ να παίξω σαν κιθαρίστας, δηλαδή δεν μπορώ να χτυπήσω τη φορδή με την παραδοσιακή τεχνική, γιατί οι φορδές είναι πολύ λεπτότερες στο λαούτο. Αυθεντικά είναι από έντερο,
είναι εντέρνες οι χορδές, όπως ήταν τότε, δεν υπήρχαν συνθετικά υλικά, όπως ξέρουμε και στην κιθάρα, είναι μια εφεύρεση από το 1940 και μετά οι νάιλον χορδές. Και η εντέρνη χορδή έχει ένα κατάλληλο υποκατάστατο, ας πούμε, που είναι το Nilegard. Η τάση της χορδής είναι περίπου η μισή από ό,τι της κιθάρας. Δηλαδή, σήμερα οι χορδές που ζούμε στην κιθάρα είναι, οι hard χορδές είναι γύρω στα 7, άντε το πολύ 8 κιλά. Εκεί μιλάμε για 3-3,5 κιλά. Είναι πολύ πιο λεπτές και απαλές το άγγιγμα. Αν παίξω λοιπόν εγώ τώρα από γιάντε, το ξεχνάμε. Θα παίξουμε συνήθως σε αυτά τα άγγιγμα, θα παίξουμε από γιάντε στον αντίχειρα μόνο, επειδή η μπάσα τους περιοχή είναι πιο αδύναμη. Αλλά στα δάχτυλα σίγουρα θα παίξουμε πολύ πιο ελαφρά. Και η άλλη ειδοποιώς διαφορά, νομίζω καλύτερα να το δείξω αυτό παρά να το περιγράφω. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα παίξουμε στο λαό το έτσι. Βάζει οξύχο. Ο τρόπος είναι αυτός. Στην ουσία δηλαδή παίζουμε πηγιώτα, αλλά δεν παίζουμε το πηγιώτα το κιθαριστικό όπως ξέρουμε. Αυτό βγάζει πιο οξύχο. Παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, με τον αντίχειρα μέσα από τα δάχτυλα. Έχει ένα πάρα πολύ ελαφρύ άκουσμα και λεγκάτο. Και ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Στάθη, αυτά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εγώ θα προσπαθήσω, γιατί είμαι και αδαείς περί του λαού του, να κάνω μερικές ερωτήσεις. Για πόσες χορδές μιλάμε? Ωραία. Τώρα, φυσικά αυτό εξελίχθηκε με τα χρόνια του μεσαιωνικού λαού, δηλαδή το λίγο προγενέστερο από αυτό ήταν τετράχορδο ή πεντάχορδο. Τετράχορδο όπως είναι και το δικό μας σημερινό λαούτο. Κουρδίσματα όμως βέβαια σε τέταρτες, όχι πέμπτες όπως είναι το δικό μας σήμερα. Τώρα, αυτό που έχω εγώ, που είναι οχτάχορδο, είναι στην ουσία, έχει 8 ζεύγη χορδών. Η πρώτη βέβαια είναι μονή και οι 7 είναι διπλές. Αυτό είναι ένα όργανο περίπου που ξέρουμε ήταν γύρω στο 1600, εκεί προς το τέλος της αναγέννησης. Περνάμε δηλαδή με τα χρόνια, αν στο 1500, ας πούμε, στα αρχή της του ανεκκλησιακού ρεπερτορίου περίπου είχαμε εξάχορδο, σιγά σιγά ήρθε 7η, 8η. Ο Ντάουλαντ που πέθανε το 1626 πρόλαβε το 9χορδο και το 10χορδο εκεί. Και μετά από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά αρχίζουμε και μιλάμε για 11χορδο ή και 13χορδο που ήταν τον παρόκ λαότο στην εποχή πια του Βάις. Ο Βάις κομπήσει και τα δύο. Έγραψε έργα δηλαδή και για 11χορδο και για 13χορδο. Απλά το κούρδισμα πια στον παρόκ αλλάζει τελείως. Δεν είναι το συγγενές κούρδισμα. Εδώ έχουμε κούρδισμα με τέταρτες, έτσι. Εδώ έχουμε κούρδισμα με τέταρτες, είπες. Εδώ έχουμε κούρδισμα με τέταρτες. Μοιάζει πολύ με τις κιθάρες. Είναι σαν αυτό που λέμε όταν κάναμε και εμείς μαθαίναμε κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο, ότι χαμηλώνουμε την τρίτη χορδή από σόλ σε φα δίεση και βάζουμε κάπως στο 3. Στην ουσία έτσι είναι κουρδισμένο το λαό. Δηλαδή είναι σόλ, ρε, λα, φα, το, σόλ. Σαν να έχουμε δηλαδή μίση, φαδίεση, ρε, λα, μη στην κιθάρα, έτσι. Απλά την τρίτη να πειράξει. Και οι δύο έξτρα χορδές, η έβδομη είναι ένα τόνο κάτω, σαν να είχα ένα ρε, ας πούμε, στην κιθάρα, μετά το μη, και η όγδοη είναι σαν να έχω ένα σι, ας πούμε, αντίστοιχα. Οπότε είναι πολύ καλό, γιατί αν θέλω να παίξω κομμάτια σε μη ματζόρ, ας πούμε, έχω την πέμπτη κάτω το σι. Οπότε βόλευε πάρα πολύ αυτό. Είναι κάτι που μας λείπει στην ωραία. Μια απορία πολυετής λοιπόν είναι η εξής. Καταρχάς, αν θες πες μας, ο Μπαχ για ποιο λαού το έγραψε? Ναι, υπάρχει το ερώτημα. Καταρχάς, έγραψε για το λαό του, γιατί από χειρόγραφο δικό του έχουμε στην 995, από όσο θυμάμαι καλά, στην τρίτη για λαό του, που λέει πάνω ο ίδιος ιδιοχείρος ότι είναι για λαό του. Μάλιστα. Αυτό σίγουρα που έγραψε ή που μεταγράφηκαν στην εποχή του, δηλαδή στη διάρκεια των χρόνων που ζούσε ο Μπαχ, ήταν το 13χορδο. Κατά πάσα πιθανότητα, εικάζουμε ότι είναι το 13χορδο, το οποίο βέβαια έχει ένα κούρδισμα. Οι 6 πρώτες χορδές είναι κουρδισμένες σαν σε ένα πες ρε μινόρε. Λα ρε φα, λα ρε φα. Είναι ένα κούρδισμα που θυμίζει το κούρδισμα του Κουγιουμπάμπα, το γνωστό έργο του Ντομενικόνη. Και από εκεί και πέρα έχει άλλες 7 χορδές που είναι κουρδισμένες διατονικά. Λα, σολ, φα, μη, ρε, ντο, σι. Διατονικά. Λά. Εκεί θέλω να φτάσω. Είναι διαθέσιμα, είναι πολύ καλό αυτό, ας πούμε. Εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί η άλλη ερώτηση θα ήταν αν είναι πιο εύκολο γενικά. Ας πούμε ότι υπάρχει ένας παράλληλης αξίας παίκτης λαού του, λαουτιστής και ένας κιθαριστής.
Λοιπόν, αν είναι πιο εύκολο λοιπόν να ερμηνεύσει τεχνικά ένα έργο σε λαούτο, παρά τη στην κιθάρα, λόγω αυτών των διατονικών, της διατονικής, ας πούμε, συνέχειας των χορδών στα μπάσα. Σίγουρα η δουλειά στο αριστερό χέρι γίνεται πιο εύκολη, γιατί δεν έχουμε να πατήσουμε όλα τα μπάσα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και φυσικά ανάλογα την σουίτα, τον τονικότητα της σουίτας, θα ρυθμίσουμε τα μπάσα, αν χρειάζεται κάποιο μπάσο να το πειράξουμε ένα ημιτόνιο πάνω ή κάτω. Οπότε έχουμε τα μπάσα κυρίως τα έχουμε διαθέσιμα. Δεν γίνεται βέβαια μονοφωνική η δουλειά μας, δεν σημαίνει ότι παίζουμε μονοφωνικά και... Γιατί θα έχουμε έργα σίγουρα που είναι τρίφωνα ή και τετράφωνα, ας πούμε. Π.χ. η φούγκα από τη δεύτερη για λαούτο. Αλλά η δουλειά γίνεται πιο εύκολη. Επίσης είναι κυρίως σε πιο κάτω θέσεις, σε πιο χαμηλά. Και υπάρχει μία μεικτή τεχνική όσον αφορά στην άρθρωση. Δηλαδή, αν δούμε τις ταμπλατούρες εκείνης της εποχής, υπάρχει για σε ταμπλατούρα η τρίτη για λαούτο από σύγχρονους λαουτίστες του Μπαχ και υπάρχει και η φούγκα η χίλια επίσης. Βλέπουμε ότι είναι χρησιμοποιούν, τους αρέσουν ένα παίξιμο, όπως το λέγαμε σήμερα στην κιθαριστική μας αργό, αρπεζολεγκάτο, δηλαδή λίγο καμπανέλα, λίγο συζεύξεις, έτσι, και σε χαμηλές θέσεις κυρίως. Και τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύ βολικά, πραγματικά ότι είναι κάτω από τα χέρια, ας πούμε, ότι νιώθεις τις νότες να κυλάνε αβίαστα. Όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, δοκίμασα να κουρδίσω την κιθάρα μου χωρίς να αλλάξω κορδές, μιλαντό, μία τέταρτη κάτω από, στην ουσία, από παρόκλαωτο. Και έπαιξα από αυτές τις ταμπλατούρες και ήταν όλα πολύ βολικά, ήταν όλα εδώ κάτω, πολύ, έτσι, πολύ άνετα. Ακούγονται πολύ φυσικά. Βέβαια, τώρα δεν πρέπει να πούμε ότι τι ωραία που γίνονται όλα, πόσο εύκολα γίνονται στο λαούτο. Ναι, κάποια πράγματα γίνονται πιο εύκολα, αλλά ο αντίχειρας έχει αναλαμβάνει πολλή δουλειά. Έτσι, γιατί και πρέπει να φανταστούμε ότι έχει έξτρα άλλα 5 μπάσα πιο κάτω από αυτό εδώ πέρα. Οπότε, στον παρόκλητο λαούτο, η στάση πλέον σταμάτησε να είναι έτσι όπως ήταν στον αγεννησιακό. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, λίγο ένα παίξιμο ενδιάμεσα σε παίξιμο με δάχτυλα και ενδιάμεσα σε παίξιμο με πένα. Δεν κουνάμε πια τον καρπό. Αλλά έχουμε το μικρό δαχτυλάκι στερεωμένο εδώ και ο αντίχειρας τεντώνεται πάνω για να φτάσει μέχρι τα πιο χαμηλά μπάσα. Και πρέπει να προσέχει να παίρνει κάποιο χρόνο. Δηλαδή, έτσι, που έχω δει σε πολύ χορδά όργανα, ο Θεόρβη, ας πούμε, που έχω πιάσει, που έχει πάλι πολλές χορδές, ότι σου παίρνει αρκετό καιρό σίγουρα ο αντίχειρας για να μάθει να προσανατολίζεται να πετύχει τη σωστή μπάσα χορδή. Αν χρειαστεί να σβήσει και να μην έχω άσχημες συνεχίσεις να μην γίνει αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ναι, μεν προσφέρει μία διατονική σειρά, ας πούμε, σε ελεύθερες χορδές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά μετά όμως δεν υπάρχουν τα προβλήματα των συνηχίσεων που πρέπει να σβήνουμε κιόλας. Υπήρχε αυτή η τεχνική ή εικάζεις εσύ ότι υπήρχε η τεχνική αυτή του μιούτ, της σίγασης, ας πούμε, των χορδών? Σίγουρα. Βέβαια, τότε εκείνη την εποχή, επειδή χρησιμοποιούν ακόμα εντέρνες χορδές, η τεχνολογία των τυλιχτών χορδών ξεκινάει να εξελίσσεται το 17ο αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εντέρνες χορδές. Σημαίνει ότι ας φανταστούμε μία τρίτη χορδή, αλλά διπλάσια. Δηλαδή είναι μία χορδή που δεν έχει sustain. Δηλαδή σβήνει από μόνη της πολύ γρήγορα. Κάνει ένα γκτουπ. Και μάλιστα γι' αυτό ήταν και ο λόγος που βάζανε και οκτάβα. Επειδή ο ήχος ήταν αρκετά μουντός, είχαν και οκτάβα. Ήταν διπλές χορδές, είχαν την οκτάβα για να λαμπραίνει κάπως, να μην είναι τελείως μουγκός ήχος. Οπότε δεν ήταν ίσως τόσο πρόβλημα. Βέβαια τώρα, σε μία Θεόρβη που είχε ένα 80 μήκος των μπάσων, αυτά σίγουρα κρατούσαν πολύ ώρα και πιστεύω ότι τουλάχιστον όταν παίζουμε ανιόντα μπάσα, μια τεχνική έτσι που παίζω και σβήνω ταυτόχρονα από πάνω, είτε με το αριστερό είτε να πτυχθεί. Βέβαια αυτά δεν περιγράφονται επαρκώς στις πηγές, οπότε λίγο πολλοί υποθέσεις κάνουμε. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε είτε στις πηγές μας είτε αντικρουόμενες απόψεις ή να έχουμε λίγο σιγή, να μην μας λύνονται όλες οι απορίες. Αλλά καλά είναι, σίγουρα να είμαστε ενημερωμένοι για το τι έχουν. Ούτως ή άλλως, Στάθη, και σε άλλα παλιά όργανα που δεν μιλάω τώρα για το αχλαδόσχημο λαούτο ή κάποια κιθαροειδή, ας πούμε, όταν ξεκινάει ένας μουσικός
να τα ξανααναλύει, εφόσον δεν υπάρχουν ιστορικές έτσι πληροφορίες, νομίζω ότι η ίδια η ενασχόληση συν καιρό θα προσφέρει, ας πούμε, την τεχνική που μπορεί να προσεγγίζει στην τεχνική που προϋπήρχε. Και φυσικά εκεί θα υπάρχουν διχογνωμίες. Και έτσι όμως προχωράει το πράγμα. Τολμώ να πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το όργανο που έχεις δίπλα σου. Βλέπω ότι πίσω έχει ντούγες. Δεν έχει... περιέγραψε πίσω μας το λιγάκι. Είναι ντούγες. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι... bird's eye, αυτό το... Αυτό τι ξύλο είναι? Είναι σφενδάμι? Τι είναι αυτό? Το maple είναι, ποιο είναι? Το σφενδάμι νομίζω, ναι. Μέρπλι, μήπως αχλαδιά, δεν θυμάμαι καλά. Μέρπλι νομίζω είναι το σφενδάμι, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Ναι, μπροστά φυσικά είναι έλατο, γιατί μόνο έλατο χρησιμοποιούσαν. Όλα τα καπάκια είναι ελάτινα. Όπως βλέπουμε τα κλειδιά είναι σφήνωτα. Αυτό είναι λίγο μια έξτρα ταλαιπωρία. Αυτό δεν ήθελα να πω. Έχεις άλλη μια ταλαιπωρία. Είναι φοβερά εύκολο το φούρτισμα στην κιθάρα. Ναι. Δηλαδή... καμιά φορά σκέφτομαι ότι πριν από συναυλίες θέλω ένα τέταρτο να το κουρδίσω. Λέω, πάει τελείως ο χρόνος για ζέσταμα που μπορεί να στορφάει το κούρδισμα. Και οι μπερντέδες δεν είναι τάστα. Είναι μπερντέδες οι οποίοι είναι εντέρινοι, οι οποίοι φτύρονται φυσικά με το παίξιμο, τους αλλάζεις και μπορείς... αν κάποιος θέλει, μπορεί να παίξει μη συγκερασμένα. Μπορεί δηλαδή να κάνει ένα... Ναι, αλλά πάντα σε ένα τόνο, έτσι. Για να παίξουμε μη συγκερασμένα πρέπει σε ένα τόνο μόνο. Δεν μπορούμε να, να γίνει κάποια μετατροπή, γιατί μετά θα αλλάζουν... Ναι, αυτό. Τα έργα βέβαια εκείνης της εποχής, δηλαδή άμα πιάσουμε ντόλα, θα δούμε ότι δεν έχουμε μετατροπές σε μακρινές. Έχουμε έργα βέβαια που είναι χρωματικά, χρωματικές φαντασίες. Αλλά σε αυτά εδώ πέρα τώρα μετά, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ότι επειδή στην άλλη χορδή τα διαστήματα πειράζονται και λες τώρα πώς γίνεται αυτό, αφού έφτιαξα την πρώτη χορδή τέλεια, κουίδε τέλεια, στη δεύτερη δεν είναι τέλεια ακριβώς, έτσι. Για αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα, πώς να το πούμε, ένα συμβιβασμός. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βάλει λίγο πλάγια το τάστο, μπορεί να βάλει ένα έξτρα μικρό ταστάκι, συνήθως βάζουν εδώ στην τέταρτη χορδή, να πειράξει λίγο... κάποιες νοτούλες μόνο. Και το φυσικά αυτό είναι η αλήθεια. Παίζω ένα κομμάτι σε σολ, άλλο παίζω ένα κομμάτι σε φα, πρέπει να πειράξω λίγο. Αυτά που κυρίως ενοχλούν είναι τα διαστήματα, είναι οι τρίτες και οι έκτες. Δηλαδή αυτά τα, η τρίτη στα παλιότερα κουρδίσματα, η μικρή τρίτη είναι λίγο πιο μεγάλη και η μεγάλη τρίτη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι σήμερα. Και αντίστοιχα και οι έκτες. Αυτά είναι τα διαστήματα που θεωρούνται λίγο ότι είναι off σε σχέση με σήμερα και θα μας φανούν λίγο περίεργα στα αυτιά. Εδώ να ζητήσουμε συγγνώμη έτσι από τους νεότερους συναδέλφους ή κάποιους που δεν έχουν εμβαθύνει έτσι στα θεωρητικά θέματα. Οι παλαιότεροι και οι θεωρητικοί καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει αυτή τη στιγμή ο Στάθης για τα διαστήματα και για τη θέση των μπερντέδων. Οπότε η ταστιέρα είναι έβαινος, η κλασική ταστιέρα, 30 φιλιά, τι είναι το πάνω? Νομίζω είναι έβαινος εδώ πέρα μπροστά και τα τάστα δεν είναι 19 φυσικά όπως στην κιθάρα. Οι μπερντέδες είναι συνήθως 8 ή 9 τα δετά τάστα και μετά έχουμε μερικά ξυλάκια, 3 ή 4 αναλόγως. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την οκτάβα, μέχρι το 10ο τάστο έχουμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο ρεπερτόριο. Στο ρεπερτόριο. Ανάφερε μας έτσι 2-3 σημαντικά ονόματα της αναγέννησης που έχεις ίσως ασχοληθεί, που έχεις παίξει. Έχουμε την Golden Age, την χρυσή εποχή την Ελισαβετιανή, ας πούμε, περίοδο με τους προγενέστερους από τον Ντόλαν, τον Τζον Τζόνσον, μετέπειτα τον Ρόμπερτ Τζόνσον, τον ίδιο τον Ντόλαν και τον γιο του επίσης. Πάρα πολλά χειρόγραφα. Υπολογίζουν ότι έχουμε, νομίζω, 25.000 κομμάτια στον αγεννησιακό και άλλα τόσα περίπου στο μπαρόκ ρεπερτόριο. Δεν έχουν μεταγραφεί όλα. Αυτό τώρα είπαμε μόνο για Αγγλία. Φυσικά η Ιταλία... έχει πολύ, στην πιο πρώιμη περίοδο της αναγέννησης,
στα μέσα του 16ου, Φραντσέσκο Νταμιλάνο, Μάρκο Νταλάκυλα. Και φυσικά το ρεπερτόριο επίσης, να μην ξεχνάμε το από λαού το τράγωδα, που αυτό ήταν το πιο δημοφιλές. Δηλαδή ο Ντόλαντ έγινε διάσημος και στην υπηρετική Ευρώπη για τις συλλογές με τα τραγούδια που έγραψε, παρά για τα σόλο του που εμείς γνωρίζουμε σήμερα. Πάντα το τραγούδι πουλάει από τότε, όπως βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ότι και να παίζει σόλο, ένας τραγουδιστής είναι καλύτερος. Ίσως έχει αυτή την αμεσότητα, ίσως έχει την αμεσότητα και έχει και περισσότερα σημεία στα οποία μπορεί να προσεγγίσει ο ακροατής. Άλλος μπορεί να προσεγγίσει τους στίχους ή την εκφραστικότητα της φωνής κτλ. Μίλησες για μεταγραφές όμως. Και εδώ κατευθείαν το μυαλό έρχεται στον τρόπο γραφής της εποχής, που όλοι λίγο ξέρουμε, αλλά θέλω να μας τον αναλύσεις όσο γίνεται, Στάθη. Τι είναι αυτή η περιβόητη ταμπλατούρα, λοιπόν? Νομίζω μπορώ να σας δείξω λίγο. Αυτά και εδώ πέρα. Είναι στην ουσία ένα εξάγραμμο. Ξέρω κατά πόσον φαίνεται. Φαίνεται εξαιρετικά. Φαίνεται εξαιρετικά, ναι. Ωραία. Είναι ένα εξάγραμμο. Η διαφορά είναι σε σχέση με τη σημερινή γνωστή ταμπλατούρα της ακουστικής ή ηλεκτρικής κιθάρας. Είναι, τουλάχιστον όσον αφορά το γαλλικό σύστημα, που δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, ήταν και στην Αγγλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, ήταν ότι χρησιμοποιεί γράμματα. Δηλαδή, βλέπεις την πάνω-πάνω γραμμή, βλέπεις A, σημαίνει ότι είναι ανοιχτή χορδή. Αν δεις B, είναι πρώτο τάστο. C, δεύτερο τάστο, D, τρίτο κτλ. Μέχρι το N, που είναι το 12ο. Αυτό είναι το λεγόμενο γαλλικό σύστημα. Τώρα, το ιταλικό, η γαλλική ταμπλατούρα. Η ιταλική είναι σαν τη σημερινή ταμπλατούρα της ηλεκτρικής, σαν εστραμμένη. Δηλαδή η κάτω-κάτω γραμμή είναι η πρώτη χορδή και η πάνω-πάνω είναι η έκτη. Η ταμπλατούρα του Λουίς Μίλαν είναι ακριβώς η ίδια με της ηλεκτρικής. Δηλαδή είναι η πάνω-πάνω είναι η πρώτη και η κάτω-κάτω είναι η έκτη. Η πλέον δημοφιλής... Έχουμε τη γερμανική ταμπλατούρα, η οποία δεν έχει γραμμές καθόλου, αλλά αντιστοιχεί ένα γράμμα σε κάθε τάστο. Δηλαδή πρέπει να μάθεις κοινώς παπαγαλία όλη τα στήλα. Δηλαδή αυτό είναι A, B, C, D, E, μετά F, G, H. Πρέπει να θυμάσαι. Κάνανε όμως οικονομία χώρου με αυτόν τον τρόπο. Γλιτώσανε το να τραβάνε 6 γραμμές. Ωραία. Εσύ λοιπόν, μια ερώτηση. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Μία από αυτές είναι το εξής. Το εξής θέμα. Θεωρείς ότι καλώς άλλαξε το σύστημα και έφτασε στο σημερινό, ή υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να περιγραφούν με το σημερινό σύστημα και θα έπρεπε να διατηρηθεί η ταμπλατούρα? Ναι. Νομίζω έχει αλλάξει το σύστημα το εκπαιδευτικό της μουσικής. Δηλαδή, ίσως ήταν πιο δυνατή η εκπαίδευση ταυτόχρονα, η τεχνική με την θεωρητική. Πήγαιναν πολύ χέρι-χέρι, φαίνεται. Γιατί μάλλον μάθαινε ο παίχτης ότι καταλάβαινε και είχαν βιωματικά μάλλον και την αντιστοιχτική μουσική, την πολυφωνία μέσα στα αυτιά τους. Οπότε ξέρανε πόσο έπρεπε να κρατήσει κάθε φωνή. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που δεν μας δίνει τα μπλατούρα, είναι πόσο κρατάει κάθε φωνή. Έχουμε βέβαια κάποιες περιπτώσεις που τραβούσαν κάποια τεραμέσα τη συζήτηση διαρκεία και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πάνω από κάποιο μπάσο, ότι κράτα αυτό το δάχτυλο, πρέπει να κρατηθεί, αλλά όχι πάντοτε. Έτσι, δεν ήταν κοινή σύμβαση σε όλες τις εποχές και σε όλους τους συνθέτες αυτή. Οπότε λίγο πολύ δεν πρέπει ο άλλος να ξέρει, να καταλάβει. Τώρα με το σημερινό σύστημα με τη μετρική σημειογραφία είναι πιο ξεκάθαρα οι φωνές πώς κινούνται. Α, αυτή είναι η σοπράνο, αυτή είναι η μεσαία φωνή, αυτό είναι το μπάσο. Αυτά φαίνονται πιο ξεκάθαρα και πόσο πρέπει να κρατήσει η κάθε φωνή. Στο άλλο βέβαια είναι ξεκάθαρο κατευθείαν που πατάς το όργανο. Αυτό, οπότε σωστό. Απευθείαν ένας που ήταν ερασιτέχνης δεν χρειαζόταν να περάσει από τη διαδικασία ότι έκανε 2-3 χρόνια να μάθω την ταστιέρα, την έπαιζε επί τόπου μουσική. Πολύ σωστά. Ίσως και αυτό είχε και τόσο διάδοση. Και σημερινά βλέπουμε ότι, ναι, αντίστοιχα όπως υπάρχει σήμερα σε πολλούς, ας πούμε, λαϊκούς ή fingerstyle, όπως λέμε, κιθαριστές, ότι πολλοί διαβάζουν απλά τα μπλατούρα και παίζουν έξοχα, παίζουν θαυμάσια, ας πούμε. Ωραία. Εσύ τώρα λοιπόν, πες ότι σε ένα ρεπερτόριο, σε ένα ρεσιτάλ σου, θες να παίξεις Ντόλαντ, αλλά στην κιθάρα. Δεν θες να παίξεις λαούτο.
θα μπει στον πειρασμό να κοιτάξει. Δεν νομίζω ότι θέλω πια να παίξω αυτό το ρεπερτόριο στην κιθάρα. Όταν το παίξει στο λαό, το... είναι σαν να μην υπάρχει υποστροφή. Αλλά για πες, έλα για το. Πολύ σοβαρή παρατήρησή σου. Λοιπόν, το αλλάζω. Ένας κιθαριστής λοιπόν που δεν γνωρίζει λαούτο, ναι, θέλει να παίξει Dowland. Ναι. Και θα ήταν δόκιμο, εάν ήξερε βέβαια να διαβάζει, γι' αυτό έβαλε ένα σαν παράδειγμα, να μελετήσει την ταμπλατούρα ή να πάρει μια διασκευή. Και εδώ έρχομαι για να συμπληρώσω το ερώτημα, πόσο δόκιμες για σένα που έχεις κοιτάξει και το ένα ημισφαίριο και το άλλο, ναι, πόσο δόκιμες είναι οι μεταγραφές, παύλα διασκευές που βλέπουμε, που πιάνουμε στα χέρια μας. Έχει πολλές που είναι αρκετά πίστες. Τώρα εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίζουμε για χάρη ευκολία λίγο στην αρχή με την τρίτη φορδή σε σόλ, πρέπει να την κάνουμε φαδίεση. Χάνουμε πολύ από αντίχηση. Σολάρι φοβερά το όργανο και είναι που βγαίνουν πολύ πιο εύκολα οι θέσεις. Δηλαδή είναι λίγο τεμπελιά εκ μέρους μας το να κάνει κλικ το μυαλό ότι είναι όλα ένα ημιτόνιο κάτω. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Και το δεύτερο, η ταμπλατούρα πραγματικά, φίλε Γιώργο, συνηθίζεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή μου πήρε λίγο καιρό. Και έχω δει και φίλο κιθαρίστρα να πριμαβιστάρει αρκετά καλά από ταμπλατούρα με ABCDE. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που παίρνει πάρα πολύ χρόνο να το συνηθίσει κάποιος. Και είναι φοβερό να έχει την αίσθηση ότι «Α, εδώ πραγματικά εδώ ήθελε να ακουστεί αυτό έτσι, με αυτόν τον τρόπο». Και επίσης καταλαβαίνει και πώς ήθελε να παιχτούν κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι, ας πούμε, βλέπουμε ότι ένα πράγμα που πολύ συχνά αλλάζουν στις διασκευές είναι ότι κάνουν έτσι τις πτωτικές θρύλιες. Αλλά φυσικά, αν δεις μια ταμπλατούρα, βλέπεις ότι αυτό είναι σε μία χορδή. Δεν είναι καμπανιστό. Αυτό το βλέπεις απευθείας από μια ταμπλατούρα. Βλέπεις δηλαδή και πράγματα για την άρθρωση, πώς πρέπει να παιχτεί και τεχνικά. Τις θέσεις, όλες τις δαχτυλοθεσίες, τεχνικά την άρθρωση. Βλέπεις τα στολίδια και επιλέγεις τι μπορείς να κάνεις εσύ από μόνος σου. Κοινώς νομίζω ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, αυτό το έχει πει ο Hopkinson Smith, που δίδασκε μέχρι πρόσφατα στη Βασιλεία, στην Σχόλα Κατόρουμ, ότι μετά τα 18 είστε ενήλικοι, ψηφίζετε, έχετε δίπλωμα, κάνετε μόνοι σας τη διασκευή σας. Ναι. Σε ένα έργο. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τόσο. Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη να το κάνει. Στην αρχή είναι λίγο ταλαιπωρία, αλλά παίρνει το μυαλό γρήγορα μπροστά και το συνηθίζει πάρα πολύ. Και μετά βλέπεις τα ωφέλη και δεν μετανιώνεις καθόλου. Βέβαια, τώρα έχοντας πει όλα αυτά, παραμένω πολύ. Διαβάζω φοβερά αργά στη γερμανική ταμπλατούρα και οι περισσότεροι δηλαδή ζορίζονται. Είναι ένα σύστημα πραγματικά λίγο στριφνό. Αλλά η γαλλική, η ιταλική και του Λουίς Μίλαν, η ισπανική, ας πούμε, συνεχίζονται πάρα πολύ εύκολα. Μα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω τώρα και θα γυρίσω λίγο σε κάποια πράγματα που είπες που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάμε για ornaments, μιλάμε για τρίλιες και τα λοιπά. Έχοντας πιάσει λοιπόν στα χέρια σου αρκετές ταμπλατούρες, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές ταμπλατούρες, θα ρωτήσω ένα πράγμα που ενδιαφέρει και εμένα, αλλά νομίζω και πάρα πολλούς. Από ποια κατεύθυνση πρέπει να έχει μια τρίλια? Από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή σολ-λα-σολ ή λα-σολ-λα-σολ? Και τα δύο υπάρχουν. Αυτό, μπορείς να μας πεις. Όσον αφορά το ένα, το αναγεννησιακό ρεπερτόριο, έχουμε και τα δύο και συχνά έχουμε και σύμβολα. Το ένα μπορεί να είναι με... Αυτά όμως αλλάζουν τώρα και να πω κάτι, αλλάζουν αναλόγως στο... Το manuscript. Δηλαδή, ο καθένας που έγραφε ένα χειρόγραφο μπορεί να έχει τις δικές του συμβάσεις. Ωραία. Δηλαδή, ο άλλος ήθελε να αποδείξει το μπορντέλ και έβαζε ένα χ μπροστά από την νότα για να κάνει σολ φα σολ. Ενώ αν ήθελε να κάνει σολ α σολ, μπορεί να έβαζε ένα σταυρό. Αυτό που σε ένα άλλο χειρόγραφο μπορεί να το δεις, να το δηλώνει κάπως αλλιώς. Εγώ ρωτώ. Όταν το ένα βλέπεις ότι είναι από κάτω, είναι ανοιχτή χορδή, πάνω σε ανοιχτή χορδή, δεν μπορεί να είναι μορτέ, δεν υπάρχει κάτι παρακάτω από την ανοιχτή χορδή. Άρα υποθέτει, λες, με αυτόν τον τρόπο υποδεικνύει το ανιόν, το σόλα σόλ, ας πούμε, ενώ με το άλλο υποδεικνύει το σολφασόλ. Τώρα μετά στον μπαρόκ, αν μιλάμε για εκεί πέρα τη τρίλια, ως επιτοπλίστων νοούνται σαν αποτζιατούρες, οπότε κυρίως ξεκινάνε από πάνω.
Από την έξτρα νότα, από την πάνω. Είχα ακούσει κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει φτάσει έτσι λίγο λανθασμένα στα αυτιά μου, ή και εγώ να μην το θυμάμαι καλά, ότι όταν έρχεται μια κλίμακα από ψηλά, καλό είναι να παίζουμε πρώτα την υψηλότερη νότα, ας πούμε, της κανονικής. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα? Ας πούμε, αν κατεβαίνει από πάνω ντο, σι, λα, σολ, και θέλουμε πάνω στο σολ να κάνουμε τρίλια, να την ξεκινήσουμε από τη λα. Ντο, σι, λα, λα, σολ, λα, σολ. Ναι, 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 κατάλαβα. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Μου έρχεται στα αυτιά μου εμένα πιο μπαρόκ. Δεν ξέρω όμως, ρωτώ εσένα. Άμα μιλάμε για μπαρόκ, δεν μιλάμε για αναγέννηση και μιλάμε για μπαρόκ ως επιτοπλίστων, ναι, νοούμε σαν από τζιατούρα, γιατί να ξεκινήσουμε από την πάνω νότα. Είναι σίγουρα αυτό σωστό. Ωραία. Μην το αφήνεις γιατί μπορεί να επιμείνω. Λοιπόν, λοιπόν, ξεκινάμε. Να μιλήσω για μπαρόκ εποχή, γιατί ομολογώ ότι έχω περισσότερη επαφή με αυτή την εποχή από την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Πόσο αυτοσχεδιαστικά μπορούσε να παρέμβει ο σολίστ σε ένα έργο το οποίο ήταν γραμμένο? Υπήρχαν περιθώρια? Να εξηγήσω και τι εννοώ. Σε μια σαραμπάντα, ας πούμε, επειδή έχει πάρα πολλά ornaments, καταλήγει αυτό να προσφέρει, να δίδει έναν αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα ή όχι? Ναι, ναι, σίγουρα. Βλέπουμε, αν μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για το δικό μας ρεπερτόριο, έτσι, το πιο γνωστό στους κιθαριστές, ναι, ναι, γι' αυτό του Μπαχ, βλέπουμε ότι ο Μπαχ ήταν πολύ επιμελής στο να καταγράψει όλα τα στολίδια. Και αν πιάσουμε, ας πούμε, να δούμε την πρωτότυπη παρτιτούρα, ας πούμε, για την πρώτη γελάουτο, είναι γεμάτη πάρα πολλά στολίδια, που συνήθως στις πιο πολλές διασκευές είναι κομμένα πολλά από αυτά. Έμπαινε δηλαδή σε αρκετό κόπο να τα γράψει όλα ένα προς ένα, και γιατί ήθελε να μην του βάζουν είτε περιτά ή ακατάλληλα στολίδια, από όσο ξέρουμε. Αυτό τώρα. Για πες μου ξανά, ναι, την ερώτηση σου. Ναι, η ερώτηση είναι, λοιπόν, ακούμε από κάποιον καλό σολίστα μια σαραμπάντα και βλέπουμε, ναι, δύο μέρη συνήθως. Το πρώτο μέρος διαφορετικά το παίζει, το δεύτερο ή το εμπλουτίζει με διάφορα στολίδια, με κάποια άλλα. Όσο δεν έχει μαθεί γενικά να γίνεται, αυτό βλέπουμε, αυτό μπορούμε φυσικά και είναι, γιατί βέβαια εξαρτάται το πόσο θα βάλει. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχει ένα σημείο που γίνεται θέμα γνωστού. Τώρα δεν υπάρχει κάποιο μέτρο σε αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σε εκείνη την εποχή από πραγματίες, είτε για το τσέμπαλο, που έγραψε ο γιος του Μπαχ, Καρφλίπε Μάνολ, ή ο Κβάντς στο φλάουτο. Βλέπουμε ότι έχει ολόκληρους πίνακες. Λέει το διάστημα ντόρεμι και σου έχει από κάτω 30 διαφορετικούς τόπους πώς μπορείς να κάνεις αυτό το ντόρεμι. Πώς μπορείς να φτιάξεις 8α, πώς μπορείς να φτιάξεις τρίχα, να φτιάξεις 16α, 30α, τα πάντα. Με πάρα πολλούς τρόπους. Με επικυλματάκια, με κλιμακό, ήδη με πασάτζιο. Ή βλέπουμε ότι έχει, λέει, ο τάδε Καστράτο τραγουδούσε την τάδε άρια και στην επανάληψη έκανε όλες αυτές τις φιωριτούρες, όλα αυτά τα ορναμέντη. Υπάρχει, λοιπόν, καταγραφή ότι ναι, συνηθιζόταν σαν πρακτική αυτό, να προσθέσουμε πράγματα. Μπορούμε, λοιπόν, να πάρουμε να δούμε, ας πούμε, και ο ίδιος ο Μπαχ έχει γράψει, δεν θυμάμαι ποια σουήτα είναι, νομίζω η δεύτερη ή τρίτη αγγλική σουήτα, που λέει η σαραμπάντα τάδε και από κάτω λέει τα ποικίλματα για αυτή τη σαραμπάντα και την έχει γραμμένη πεποικιλμένη. Ή βλέπουμε στις ντούμπλες, σε κάποια έργα που είναι με τη μορφή ντούμπλας, πώς έφτιαχνε, ας πούμε, με τις διπλές αξίες ένα έργο. Άρα μπορούμε να γίνουμε λίγο αυθαίρετοι και να πούμε ότι επιτρεπόταν σε ένα σολίστ έτσι υψηλού επίπεδου. Φυσικά, γιατί όπως είπες, αν κάποιος δεν έχει τις γνώσεις, το σώσαμε. Okay. Το σώσαμε. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ένας σολίστ, ικανός όμως σολίστ, έχει αυτοσχεδιαστικό μερίδιο, ας πούμε, σε ένα έργο, δεδομένου ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Δεν όσο έχει. Γιατί εκείνη την εποχή θα κρινόταν, αν κάποιος το έπαιζε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τις δύο φορές, θα κρινόταν ως ανεπαρκής.
πολύ απλά εκείνη την εποχή. Αν το παίζει ο Λόγιο και τις δύο φορές και τις δύο επαναλήψεις, ήταν σαν να λέμε για ποιο λόγο έπαιξε επαναλήψη, άμα ήταν να το κάνεις ο Λόγιο. Αυτό περιμένουμε κάτι να βάλει και δεύτερη φορά. Εξαιρετική παρατήρησή σου. Για ποιο λόγο να το παίξει, να το. Ναι. Αυτό λένε εκείνη την εποχή. Και στην πιο απλή μορφή συνήθως λέγαμε έτσι και σε κάποιους μαθητές που πιθανώς να μην ήταν έτοιμοι να κάνουν κάτι άλλο, ότι άλλαξε τις δυναμικές την πρώτη με τη δεύτερη φορά, ας πούμε, και το περνάγαμε έτσι. Αλλά ουσιαστικά η επανάληψη δεν ήταν για αυτό το λόγο, ήταν για να αλλάχθουν και άλλα πράγματα. Ναι, τώρα αυτό βέβαια, ιδίως σήμερα που παίζουμε, βγαίνουμε σε πτυχία, διπλώματα, εξετάσεις, ας πούμε, στην κιθάρα και στα ρεστάλ και τα παίζουμε τα έργα απ' έξω, δεν έχουμε ξεφύγει τότε, εκείνη την εποχή παίζανε πιο πολύ από μέσα, δεν θεωρείται ήταν τόσο, ας πούμε, ντροπή. Το να είναι ένας έξτρα κόπος, είναι σαν να διαβάζεις, τώρα αν έχεις διαφορετικές θέσεις στην επανάληψη πάρα πολλά πράγματα, είναι σαν διπλός κόπος στην ουσία. Οπότε δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε τώρα από έναν μαθητή που είναι καινούριο στον Μπαχ, είναι ακόμα κατωτέρα η μέση, να του πούμε, ξέρεις, τη δεύτερη φορά πρέπει να το γεμίσεις. Καταλαβαίνω απολύτως ότι λες, αλλά είναι επίσης και ένα πεδίο σοβαρών συζητήσεων για αυτή τη μουσική που εμπλουτίζει πάρα πολύ τον μουσικό κόσμο του μαθητή. Συμφωνώ όμως απολύτως για το επίπεδο. Τα παιδιά στην αρχή πρέπει να μάθουν να παίζουν καθαρά, να κρατάνε τις χρονικές αξίες, να βγαίνει το νόημα της μουσικής του Μπαχ σε έτσι απλές γραμμές. Αλλά μετά, όπως έχουμε δει, έχοντας υπάρξει και συμμαθητές Φιλεστάθη, πόσες έτσι ατέλειωτες συζητήσεις γίνονται για αυτά τα θέματα περί της εκτέλεσης, ας πούμε, των έργων της μπαρόκ εποχής και δι' του Μπαχ. Και έτσι σου δίνεται ευκαιρία και γίνονται ανταλλαγές απόψεων, οι οποίες θεωρώ ότι μας πάνε παραπέρα, μας προχωρούν. Μας πάνε παραπέρα, και συζητήσεις και το να ακούσουμε και άλλους μουσικούς και από άλλα όργανα. Δηλαδή να ακούσουμε, όχι απλά μόνο λατίστες, να ακούσουμε καλούς τσεμπαλίστες, καλούς μαέστρους, καλούς τραγουδιστές. Παίρνουμε πραγματικά πάρα πολλές ιδέες για το τι κάνουν, τι μπορεί να κάνουν, ας πούμε, όπως είπες στο προηγούμενο, σε επαναλήψεις. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι είναι πολλά ανοιχτά. Αυτή μια ιστορική γνώση, δεν είναι anything που μπορεί να κάνει ό,τι θέλω στην επανάληψη, να βάλω, ας πούμε, κάτι που είναι εκτός ύφους. Οπότε αν έχω δει λίγο το ύφος και έχω και κάποια ακούσματα, με τον καιρό αρχίζει και γίνει πιο φυσικά, νομίζω. Όπως η κάθε μουσική που είμαστε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά στα οποία αναφέρεσαι, όμως θα ήθελα τώρα να γυρίσουμε στον Στάθη. Ζεις λοιπόν τώρα και εργάζεσαι, έχεις την οικογένειά σου, μια πολύ ωραία οικογένεια από ό,τι γνωρίζω, στην Ρόδο. Έτσι, και είσαι καθηγητής στο μουσικό σχολείο της Ρόδου. Ναι. Ωραία. Τα παλιότερα χρόνια, τα χρόνια τα δικά μας, ήταν πολύ δύσκολο μακριά από τα γνωστά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες δύο-τρεις μεγάλες πόλεις, ας πούμε, να έχεις μια έτσι επαφή, σοβαρή επαφή με την υψηλή τέχνη, ας πούμε, σε όλα τα όργανα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την κιθάρα. Πώς είναι τώρα τα πράγματα στο νησί, και μετά θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για το μουσικό, για το μουσικό σχολείο. Βέβαια, το να μένεις μακριά από ένα μεγάλο αστικό κέντρο σημαίνει ότι δεν έχεις τον ίδιο αριθμό διοργανώσεων πιθανών, είτε για να παρακολουθήσεις είτε για να συμμετέχεις εσύ. Δηλαδή, κοινώς πιο δύσκολα πουλάς ένα πρόγραμμα όταν ο άλλος, ας πούμε, πρέπει να πληρώσει και 300-500 ευρώ παραπάνω, ας πούμε, για να σε καλέσει κάπου, ας πούμε, γίνεται πιο δύσκολο αυτό. Για πολύ απλούς πρακτικούς λόγους. Πλέον βλέπουμε ότι γίνονται δύσκολες οι μεταφορές των οργάνων. Οι αεροπορικές εταιρείες τα κάνουν δύσκολα. Βλέπεις ότι μπορεί ένας προορισμός να θέλει διπλά εισιτήρια ή να δανειστείς κάποιο όργανο από εκεί για να αποφύγεις αυτό. Αλλά βρίσκονται κάποιες λύσεις. Τώρα, η σημερινή εποχή τώρα με το ίντερνετ προσφέρει και την επιλογή του διαδικτυακού ρεσιτάλ πλέον, όπως είδαμε, και η εποχή μάλλον της πανδημίας το έκανε αυτό ακόμα πιο έντονο. Επίσης βλέπουμε ότι πολλοί παίχτες πλέον καταφέρνουν μέσα από κανάλια στο YouTube να πουλήσουν το προϊόν αρκετά καλά. Δηλαδή, παίζω καλά, το δείχνω, μπορώ να πουλήσω μαθήματα, να προσφέρω μαθήματα, ας το πούμε ωραία. Μπορώ να
δείξω το προϊόν, ας πούμε, σαν ένα demo για μια, κάποιος για να με καλέσει για κάπου. Μπορώ να δείξω τις διασκευές μου, να έχω ένα online μαγαζί και να πουλάω απευθείας. Γιατί βλέπουμε ότι λίγο σαν να έπεσε και η κατάσταση με τους εκδοτικούς οίκους. Καταρρεύσανε λίγο τα περιοδικά της κιθάρας, λίγο η εκδοτική οίκη, λίγο η πειρατεία, λίγο τα χάλασε αυτά. Οπότε ο κόσμος είπε, για να δω πώς αλλιώς μπορώ, αφού πλέον δεν υπάρχουν τόσο πολλά ούτε δικαιώματα από τα CD, έτσι. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι τι παίρνει κάποιος από το Spotify, αυτά που παίρνει είναι λίγα, ή από το YouTube, από τις θεάσεις. Αν όμως καταφέρει να κάνει κάτι λίγο πιο ευπόλυτο και ωραία παρουσιασμένο, κάτι μπορεί να καταφέρει και μέσω του διαδικτύου, σίγουρα. Αυτός είναι ένας δρόμος. Βέβαια, η αληθινή επαφή και ο αληθινός ήχος είναι το κάτι άλλο. Δεν θα το ξεχνάμε ποτέ. Ναι, δηλαδή, είναι λίγο παρηγορητικά όσο ανέφερα. Τα ταξίδια είναι σίγουρα χρειάζονται για να, γιατί και το ζωντανό παίξιμο είναι, πιστεύω, σίγουρα κάτι που δεν αντικαθιστάται εύκολα. Ναι. Στο μουσικό τώρα, πώς είναι τα πράγματα? Είναι μια διαδικασία, την έχω ζήσει κι εγώ ως διδάσκων καθηγητής παλαιότερα. Πώς είναι τα πράγματα? Για πες μας για τρία λόγια για το μουσικό. Είναι ένας, νομίζω, θαυμάσιος θεσμός στα μουσικά σχολεία. Προσφέρουν γνώσεις και πολλά μαθήματα γύρω από τη μουσική σε παιδιά που ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να τα έχουν αλλιώς. Δηλαδή τα παιδιά στο γυμνάσιο ξεκινάνε και μπορούν να κάνουν σαν όργανο αναφοράς το πιάνο, έχουν το υποχρεωτικό πιάνο, μετά διαλέγουν όποιο όργανο δυτικοευρωπαϊκής μουσικής θέλουν και μετά θέλουν και ένα παραδοσιακό. Έχουν δηλαδή τρία όργανα στην αρχή. Και παράλληλα είναι σε χοροδίες είτε ευρωπαϊκές, είτε σε βυζαντινές, σύνολο κιθάρας, έχω εγώ, ας πούμε, διατηρώ. Διάφορα σύνολα υπάρχουν, συμφωνική ορχήστρα. Είναι πολύ σημαντικές εμπειρίες, νομίζω, και η γνώση που προσφέρεται. Τώρα, αυτό που μας λείπει είναι να έχουμε καλύτερη στελέχωση, δηλαδή να είναι πιο καλά στελεχωμένα, με πιο πολύ προσωπικό, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό από την αρχή της χρονιάς ή αν δεν γίνεται παντού μόνιμο να αναπληρωτάς την αρχή της χρονιάς, να μην έρχεται ο συνάδελφος τον Φεβρουάριο, ας πούμε, ή τον Μάρτιο, γιατί τον Μάιο στην ουσία τελειώνει το έτος, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά και τελειώνει. Αυτό. Και το άλλο που εγώ πιστεύω ότι θα χρειαζόταν, θα ήθελα να είναι όπως είναι, έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους από βαλκανικές χώρες, να υπάρχουν μουσικά και στο δημοτικό, δηλαδή να υπάρχουν δημοτικά σχολεία που να είναι μουσικά. Γιατί στα 12 δεν είναι αργά, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν κάποια παιδιά κάνανε, ας πούμε, από τα 6, ας πούμε, κάνανε μουσική. Θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα το ταλέντο τους και να έχει αναπτυχθεί. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλό. Οπότε Στάθη, εσύ τώρα μας μίλησες πριν και γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες της εποχής ως προς τις παρουσιάσεις, τα ρεσιτάλς και τα λοιπά. Ναι. Γνωρίζοντας ότι είσαι δραστήριος αρκετά, ξέρω ότι έχεις ηχογραφήσει και κάποιους ψηφιακούς δίσκους. Μίλησέ μας λίγο για τις ηχογραφήσεις που έχεις κάνει. Ναι. Έχω κάνει μια ηχογράφηση το 2015 στο Βέλγιο με έργα ενός Βέλγου συνθέτη του Gilbert Tisbin. Αυτά για κιθάρα ή για λαούτο? Για κιθάρα. Αυτά είναι για λαούτο. Αυτή είναι σύγχρονη μουσική για λαούτο. Και το 2016 έκανα μια ηχογράφηση με έργα και κιθάρα του Μιχάλη Κουπιού. Αυτά είναι όλα διαθέσιμα στο Spotify, τα CD. Μπορεί να τα αναζητήσει με το όνομά σου κάποιος, δηλαδή ως καλλιτέχνης. Ναι, Spotify. Είναι όλα αυτά διαθέσιμα φυσικά. Μετά έχω κάνει κάποιες ηχογραφήσεις. Πρόσφατα, ας πούμε, έκανα διαδικτυακό ρεσιτάλ για την Loot Society της Αγγλίας και τώρα προχτήσω ολοκλήρωσα μια άλλη για την Deutsche London Gesellschaft, δηλαδή την αντίστοιχη Loot Society της Γερμανίας.
Οπότε πάμε στο προηγούμενο ερώτημα, ναι, πώς μπορείς κάπως σήμερα να, αν δεν μπορείς να πας να παίξεις, τι μπορεί να γίνει, μπορεί να υπάρχει και το διαδικτυακό ρεσιτάλ, ας πούμε, να κάνεις κάποια βίντεο, ηχογραφήσεις κατά παραγγελία, ας πούμε, για να παρουσιαστούν σε ένα ευρύτερο κοινό. Δηλαδή έχουν ένα κανάλι, το ανεβάζουν, το ανεβάζουν στα δικά τους social media, σε βλέπει ένα ευρύτερος κόσμος, πέρα από αυτούς που σε ξέρουν από το δικό σου, είτε στο Spotify, είτε στο δικό σου κανάλι στο YouTube. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ωραία. Ωραία. Και κάποιος που θα δει αυτή την εκπομπή, επειδή δεν είσαστε και πολλοί, είσαστε ελάχιστοι στην Ελλάδα που ασχολείστε. Καλά, εσύ ειδικώς ασχολείσαι πολύ εμβριθώς με το όργανο και μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει κάποιες πληροφορίες ή ακόμη και να μαθητεύσει. Μπορεί να σε βρει μέσω του YouTube ή κάποιου καναλιού άλλου. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σου, γιατί δεν είσαι και κοντά σε εμάς ως φυσική παρουσία. Ναι, υπάρχουν φυσικά μέσα από όλα YouTube, social media, οποιοδήποτε μπορεί νομίζω να έρθει σε επαφή πλέον με τον καθένα και βλέπουμε ότι και πολλοί παίχτες πλέον έχουν αυτό το mode που δουλεύουν, με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν, ότι προσφέρουν διαδικτυακά τα μαθήματά τους. Στην ουσία πλέον μπορεί να σπουδάσει κανείς με οποιονδήποτε, σχεδόν με όποιον θέλει. Μπορεί να κάνει μια ανοίξη για να έρθει σε επαφή για μαθήματα, είτε για να τον προσκαλέσει κάπου. Νομίζω, εντάξει, δεν είναι όπως παλιά που ήταν η κατάσταση, ξέρεις, να βρω τη διεύθυνση, να γράψω τηλέφωνο, φαξ. Νομίζω ότι τώρα έχουν γίνει λίγο πιο απλά τα πράγματα. Ωραία. Θα σε παρακαλούσα προσωπικώς, λοιπόν, στην επόμενή σου εμφάνιση, στην επόμενή σου παρουσίαση, να έχουμε μια ενημέρωση, διότι ομολογώ έτσι με λίγο εδώ, με λίγο ντροπή, ότι δεν είχα πάρει είδηση της παρουσιάσεις που έκανες και δεν τις παρακολούθησα και νομίζω ότι και αρκετοί άλλοι δεν θα είχαν αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζω ότι δεν είναι το ίδιο η φυσική παρουσία, όπως και εσύ ανέφερες, δεν είναι το ίδιο, αλλά ελπίζω να αλλάξουν οι καιροί και να σε έχουμε πολύ σύντομα έτσι διαζώσεις. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στάθη. Να είσαι καλά, να είσαι γερός και να μας ενημερώνεις για ό,τι κάνεις, να μπορούμε και εμείς να τα κοινοποιούμε στους φίλους. Αγαπητοί φίλοι του Κιθαρολόγιου, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Στάθη Σκανδαλίδη. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και ελπίζουμε να έχετε μια καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.